Ακορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 46χρονου ψαροντουφεκά, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν αποφάσισε να πάει για ψάρεμα με έναν φίλο του στην παραλία Ελιγιά της Κρήτης. Ο 46χρονος ζήτησε από το φίλο του που είχε βγει στη στεριά να τον περιμένει λίγα λεπτά ακόμα. Από εκείνη τη στιγμή ο Κωνσταντίνος αγνοείται παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Δύο μέρες αργότερα, δίτες εντόπισαν το ψαροντούφεκο του Κωνσταντίνου σε βάθος 22 μέτρων. Ο Κωνσταντίνος ήταν έμπειρος ψαροντουφεκάς αφού ψάρευε σχεδόν καθημερινά τα τελευταία 20 χρόνια. Ο 46χρονος αγνοούμενος είναι πατέρας 4 ανήλικων παιδιών. Η οικογένειά του επιχειρεί με ιδιωτικά μέσα να τον εντοπίσει, ενώ η σύζυγός του κάνει νέα έκκληση στις αρχές μέσω της εκπομπής μας, ώστε να συνδράμουν εκ νέου στην προσπάθεια για τον εντοπισμό του. Σήμερα ψάχνουν ιδιωτικά ο κουνιάτος μου, ο αδελφός του, ένας από την Αερολέσχη, έχει νοικιάσει ένα αυτά τα αεροπλανάκια και ψάξανε θάλασσα. Και κάποιοι φίλοι που έχουν βάρκες και ψάχνουν και αυτοί όσοι μπορούν. Οι έρευνες διαρκούν λίγο κανονικά 3 μέρες, δώσανε μια μέρα παράταση την Κυριακή. Παιδοψυχολόγο έχω εγώ δικό μου, έχω ψυχολόγο δικιά μου αυτά και έχει έρθει και έχει μιλήσει με τα παιδιά. Οι τραπεία ξέρουν πλέον την αλήθεια. Την πρώτη μέρα ξέρανε τι έχει γίνει, ότι είχε πάει στο ψάρεμα και έχει χαθεί και ψάχνουμε τον ευρούμε. Και τους είπαμε και χθες ότι οι πιθανότητες είναι πολύ ελάχιστες να βρεθεί ζωντανός ή και πιθανότητα να βρεθεί ακόμα. Τα μεγάλα που είναι 13 χρονών, ναι, έχουν καταλάβει. Ελπίζουν όμως ακόμα, ελπίζουν ότι θα βρεθεί. Εντάξει, δεν έχουμε κάτι ακόμα να τους πούμε σίγουρο. Και ο Μιχάλης που πάει πρώτη δημοτικού, και αυτός ξέρει ότι ο παπάς έχει χαθεί και ότι δεν θα έρθει στο σπίτι. Δεν έχει εκφραστεί. Τον βλέπουμε ότι είναι ώρες-ώρες λυπημένος, αυτά. Δεν λέει κάτι άλλο. Ρώτησε γιατί είναι το αμάξι του μπαμπά εδώ αφού λείπει. Του είπα ότι ο μπαμπάς έχει χαθεί. Το αμάξι του θα έρθει εδώ για να κάνουμε εμείς κάποιες δουλειές που κάνει ο μπαμπάς. Το μικρό είναι 4 χρονών. Λέει ο μπαμπάς έχει φάει το ψάρεμα και θα έρθει. Δεν έχει καταλάβει το χρόνο που λείπει ακόμα, πόσο λείπει, πόσο αυτό. Προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και εγώ λέω από τη μια μεριά ότι ναι, το έχω πάρει υπόψη ότι έχει χαθεί. Και μετά από λίγο λέω, κι αν ζει, κι αν κάτι. Δηλαδή, είμαι κι εγώ στην αμφιβολία ακόμα. Τουλάχιστον να βρεθεί κάτι, να έχουμε κάτι στα χέρια μας, κάτι πρέπει να δούμε για να. Πιο πολύ για τα παιδιά. Εντάξει, εγώ θα το πάρω απόφαση κάποια στιγμή ότι χάθηκε, αλλά πρέπει τα παιδιά κάτι να έχουν. Με ρώτησε η μεγάλη μου κόρη, αν δεν βρεθεί, τι γίνεται, τι κάνουμε. Της είπαμε ότι ένα χρόνο θεωρείται αγνοούμενος, ζωντανός αγνοούμενος. Μια μητέρα που δεν ξέρει τι να πει στα παιδιά, βλέπει ένα αυτοκίνητο, βλέπουν ένα αυτοκίνητο απ' έξω τα παιδιά, ρωτούν τη μητέρα, ο αδελφός του, ο Δημήτρης, είναι στην παρέα μας. Δημήτρη μου, ακούσαμε την σύζυγό του. Και μητέρα 4 παιδιών. Ο αδελφός σου είχε 4 παιδιά. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες δεν προχωρούν. Δυστυχώς. Γιατί δεν προχωρούν, γιατί θεωρούν ότι δεν θα βρεθεί κάτι. Διότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο, το οποίο λέει ότι μέχρι 3 μέρες γίνονται έρευνες. Από εκεί και πέρα μπορεί να δοθεί παράταση 1-2 μέρες ακόμα. Μετά σταματάνε τελείως. Εντάξει, εμείς τώρα προσπαθούμε από τη μεριά μας, με όποιο μέσο μπορούμε, με φίλους, με εθελοντές. Τι σημαίνει το πρωτόκολλο, Σι Δημήτρη μου, όταν δεν έχει βρεθεί ισορρός ενός ανθρώπου? Ναι, υπάρχει όμως ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που δίνει ένα χρονικό διάστημα, έχει δίκιο δηλαδή, δίνει ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα. Βέβαια, συνήθως εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες, βοηθούν στο σκοπό αυτό, στις έρευνες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, αν έχει οριοθετηθεί μια περιοχή συγκεκριμένη στη θάλασσα, προκειμένου να γίνονται εκεί, να διεξάγονται εκεί οι έρευνες. Δεν γνωρίζω αν έχει ερωτηθεί κάποια περιοχή. Τώρα ψάχνει κάποιος εκτός από τις επίσημες αρχές, κάποια ομάδα εθελοντική ενδεχομένως, ψάχνει? Εθελοντές έρχονται κάθε μέρα και ψάχνουν. Υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συγγενείς με ιδία μέσα, προσπαθούν και αυτοί, ακόμα και οι διάφοροι συλλόγοι που έχουν βάρκες,
Σύλλογος Ψαράτων. Όλοι αυτοί έχουν ενημερωθεί και έχω δει, δηλαδή χτες εγώ πετούσαμε ένα αεροπλανάκι της αερολέσχης, να είναι καλά και η αερολέσχη, που έχει προσφέρει από την πρώτη μέρα την βοήθειά της. Είδα ότι υπήρχε κινητικότητα, ότι υπήρχαν επάρκειες. Το ψαροτούφεκό του, αγαπημένε μου Δημήτρη, βρέθηκε σε βάθος 22 μέτρων, αν θυμάμαι καλά, ναι, στο βάθος της θάλασσας, καρφωμένο και ένα ψάρι, έτσι. Νομίζω ναι, ότι φαίνεται ότι είχε χτυπήσει ψάρι και από εκεί και πέρα κάτι συνέβη. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Πηγαίνει συχνά τόσο βαθιά, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το βάθος αυτό. Δηλαδή δεν συνηθίζεται για το ψάρεμα τόσο βαθιά να κατέβει κανείς στα 22 μέτρα. Ναι. Συνήθως δεν πήγαινε τόσο βαθιά. Μήπως παρασύρθηκε από τα ψάρια, ας πούμε, έκανε μια κίνηση, το ψάρι κατέβηκε πιο κάτω και πήγε και αυτός, χάνοντας την αίσθηση του χώρου. Όλα είναι πιθανά. Υπάρχουν ρεύματα αλλά στην περιοχή, υπάρχουν ρεύματα. Υπάρχουν πολύ ισχυρά ρεύματα, τα οποία πηγαίνουν συνήθως προς τα ανατολικά. Δηλαδή, σε ποια περιοχή μπορεί να... Αυτό είναι τώρα, εκεί η περιοχή λέγεται Άγιος Γιάννης. Είναι πολύ κοντά ένα μοναστήρι, ο Κουρμάς, Παναγίας εκεί. Σε αυτή την περιοχή είναι πάρα πολύ ισχυρά τα ρεύματα. Δηλαδή, έχει χαθεί πλησίον, έχει χαθεί και άλλο άτομο. Από ό,τι έχουμε μάθει. Μακάρι να πάνε όλα τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο που είστε, γιατί όπως είπε και η σύζυγός του, κάτι να έχει να δείξει στα παιδιά που αυτή τη στιγμή λένε «Μα δεν έχουμε κάτι από τον μπαμπά». Δηλαδή και τα παιδιά, ναι, και το κυριότερο που θέλω να κάνω μια έκκληση εγώ, είναι να βρεθεί έτσι η ψυχολογική υποστήριξη και λίγο σε αυτά τα παιδιά. Γιατί όπως άκουσες τι λέει η μητέρα, λέει ότι δεν έχουν τα παιδιά μια ψυχολογική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και η αλήθεια είναι ότι από τις περισσότερες περιπτώσεις που έχω αντιμετωπίσει, είτε με δολοφονία, αυτές, το ότι χάνεται ο άνθρωπός σου και μέχρι και τελευταία στιγμή έχει την προσδοκία να τον βρω, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Σας ευχαριστώ. Ναι, και εμείς. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι. Και εμείς κάνουμε μία έκκληση σε όσους μπορούν, στον κρατικό μηχανισμό, στο κέντρο θαλασσίων ερευνών, σε ιδιώτες, σε όποιους έχουν εξοπλισμό που μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, εμείς έχουμε ακόμα ελπίδες ότι μπορεί να είναι και εκεί και να είναι πιο βαθιά. Αν τώρα έχει φύγει από εκεί, και ο απλός ο κόσμος ο οποίος κάνει πάνιο. Οι άνθρωποι που ψαρεύουν εκεί πέρα. Ακόμα, ας πούμε, και να ενημερωθεί και το εμπορικό ναυτικό με τα πλοία που περνούν πλησίων να έχουν το νου τους. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί και να βοηθήσει, περιμένουμε, ας πούμε, αυτή τη βοήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, πραγματικά. Και η Έλενα Καραθάνου, η δημοσιογράφος της εκπομπής, είναι που συνομιλεί με την οικογένεια και, ναι, την σύζυγό του. Μας μετέφερε την αγωνία, τη μεταφέρουμε και εμείς στον κόσμο και μαζί με τη δική σας έκκληση κάνουμε και εμείς έκκληση να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Όσοι είστε έτσι στη γύρω περιοχή και κινείστε, είτε με ταχύπλα, είτε με καράβια, είτε με οτιδήποτε, να έχετε, ναι, το νου σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι.